Καλησπέρα YouTube, πώς είστε, τι κάνετε, Γκάλαχα 3 εδώ, official από κανάλι YouTube, ξανά βιντεάκι και σας έχω διαμαντάκι σήμερα, καθώς είχα το request από πάρα πολλούς που μου το ζητήσανε, πώς είναι η ζωή στη Σκωτία για έναν Έλληνα, πώς ήρθες εδώ, πώς ξεκίνησες και πώς έγινε η όλη φάση με το stream. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, δείτε παρακάτω. Στο σημερινό stream έχουμε το support από δύο εταιρείες, η μία είναι η NordVPN και η άλλη είναι τα ενεργειακά ποτά Adobe. Η NordVPN είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες VPN στον κόσμο. Κατεβάζοντας την εφαρμογή της NordVPN, απολαμβάνουμε πολύ ψηλές ταχύτητες συνδεδεμένες σε διάφορους servers ανά τον κόσμο και φυσικά πολύ ψηλής ποιότητας προστασία από εξωτερικές απειλές. Η NordVPN είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή για σας που θέλετε να είστε ασφαλείς κατά τη διάρκεια του gaming ή του σερφαρίσματός σας στο διαδίκτυο. Πατώντας το link που βρίσκεται κάτω στο bio και βάζοντας τον κωδικό GLHDFAM κατά το checkout στη σελίδα της NordVPN, παίρνουμε έκπτωση 68% για 1 year plan plus 3 months. Ready, set, sail από την NordVPN. Η Dubby επίσης μας κάνει support, είναι ένα ενεργειακό ποτό που μας δίνει 100% παραπάνω ενέργεια που σίγουρα όλοι οι gamers χρειαζόμαστε. Αν στριμάρεις ή αν παίζεις για πάρα πολλές ώρες και νιώθεις κουρασμένος ή νιώθεις ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, βάλε τον κωδικό GLHDFAM, πήγαινε κάτω στο bio, χρησιμοποίησε τον κωδικό GLHDFAM στο site της Dubby, αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και φυσικά απόλαυσε 100% ενέργεια για να δώσεις παραπάνω κίνητρο στον εαυτό σου, να παίξεις περισσότερα παιχνίδια και φυσικά να κερδίσεις. Παιδιά, η ζωή στη Σκωτία είναι καταπληκτική, είναι φοβερή και φυσικά όπου και να πας, ακούς αυτό. Freedom! Ευχαριστούμε, Μελ. Όλοι μου λέτε, παιδιά, με ρωτάτε για τη ζωή στη Σκωτία, πώς είναι η ζωή στη Σκωτία. Η ζωή, παιδιά, στη Σκωτία είναι καταπληκτική. Μπορεί για πάρα πολλούς να νομίζουν ότι επειδή ο καιρός είναι τελείως διαφορετικός, επειδή βρέχει, επειδή χιλιαδιό, δεν είναι το ίδιο, αλλά πιστέψτε με, η Σκωτία είναι ένα απίστευτο μέρος για να ζήσεις. Ως Έλληνας, βλέπω το κάτι διαφορετικό και σίγουρα είναι μαγεία. Ειδικά η πόλη του Εδιμβούργου, στην οποία και κατοικώ αυτή τη στιγμή και εργάζομαι. Αλλά πρωτού πάμε μέχρι εκεί, να πάμε πίσω στο μακρινό 2019. Συγκεκριμένα, Μάρτιος του 19, ό,τι έχω γυρίσει από διακοπές, μιας και ο αδερφός μου μένει στη Σκωτία τα τελευταία 7 χρόνια και ό,τι είχα έρθει για διακοπές να δω τον αδερφό μου. Και γυρνώντας από διακοπές, 3 μέρες λοιπόν μετά τις διακοπές μου, προσπαθώ να κανονίσω για τις επόμενες διακοπές μου που θα ήταν ξανά στη Σκωτία χειμώνα. Και βρήκα το εισιτήριο, το οποίο ήταν all included μέσα με βαλίτσες, με τα πάντα. Και παίρνω τον αδερφό μου τηλέφωνο και του λέω, μπρο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αφού με προσπαθούσαν να με πείσουν ότι η ζωή στη Σκωτία είναι καλύτερη, σαν IT, σαν τεχνικός υπολογιστών κτλ, ή σαν video game developer που είναι οι σπουδές μου και ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, ακόμα και με το stream. Αποφάσισα να του δώσω περισσότερη αξία και να το προσπαθήσω. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, μπρο, έχω βρει αυτή την τιμή που είναι μόνο για σήμερα, αν το χάσω μετά χανόμαστε. Μου λέει, ξεκίνα και έλα τώρα, και να το πρώτο εμπόδιο που ξεπεράστηκε. Κλείνω τα εισιτήρια Μάρτιο για Δεκέμβρη, 15-19 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Έφτασα στη Σκωτία και από τις 19 Δεκεμβρίου του 19 μέχρι και σήμερα βρίσκομαι στη Σκωτία και η ζωή πάει από το καλό στο καλύτερο. Το 2020 ξεκίνησε λίγο στραβά με την πανδημία, 6 μήνες ήταν λίγο δύσκολα με δουλειά, παιδιά, θα σας κρυφτώ. Κανένας δεν ξεκίνησε τέλειος. Όταν ξεκίνησα, δηλαδή δεν ήρθα εδώ για να ξεκινήσω κατευθείαν να δουλεύω, ας πούμε, πάνω στον κλάδο μου, ήταν πολύ δύσκολο, δεν είχα βρει δουλειά. Βρήκα τέλος πάντων δουλειά σαν σερβιτόρος, δούλεψα και για τους περίπου 3-4 μήνες, μετά ήρθε η πανδημία, όπου κλείσαμε φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι. Ήταν λίγο δύσκολος 1,5 χρόνος, βρήκα το πρώτο μου σπίτι όπου έμεινα με συγκάτοικο, μετά ήρθε ένας φίλος μου από Ελλάδα, βρήκαμε το σπίτι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Και
Μέσα στο μεσοδιάστημα βρήκα και δουλειά. Έφυγα από τη δουλειά που ήμουν ως σερβιτόρος, που ήταν μια πάρα πολύ. Σερβιτόρος δεν είμαι, αλλά γνώρισα πάρα πολλούς ωραίους ανθρώπους. Μου άρεσε γενικά το περιβάλλον. Απλά δεν ήταν για μένα. Και βρήκα δουλειά ως τεχνικός υπολογιστών σε μια αρκετά γνωστή εταιρεία εδώ στο Εντιβούργο. Με 6 μαγαζιά εκείνη την εποχή. Δούλευα ως full time τεχνικός υπολογιστών και κινητών και tablets και Apple devices κτλ. Στην πόλη του Εντιβούργου. Μέχρι που μετά από 1,5 χρόνο και κυνηγώντας πάντα, προσπαθώντας να κυνηγήσω ό,τι καλύτερο μπορώ για την καριέρα μου και για το μέλλον μου, βρήκα την δουλειά που είμαι σήμερα, που είμαι ουσιαστικά audiovisual και IT τεχνικός σε ένα από τα πολύ γνωστά πανεπιστήμια του Εντιβούργου, το Napier University, το οποίο, παιδιά, ήταν η καλύτερη. Μπορώ να πω, η καλύτερη. A few moments later. Απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή μου. Ακούστηκε και το κινητό. Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου. Στην αρχή ήμουν διστακτικός αρκετά, διότι ξεκίνησε όλο αυτό σαν ένα 9-μήνο συμβόλαιο. Αυτό ήταν το job description, το οποίο αποφάσισα να αποδεχτώ την πρότασή τους κατευθείαν. Και είχα τους δισταγμούς μου και εντωμεταξύ πέρασα συνέντευξη. Ήμουνα στην Ελλάδα όταν πέρασα συνέντευξη online. Πέρασα συνέντευξη. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να με πάρουν τηλέφωνο αφού έχω γυρίσει από διακοπές. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν εξής από αυτά τα τηλέφωνα τα περίεργα που σε παίρνουν τηλέφωνο. Και επειδή τότε έψαχνα για δουλειά και με παίρναν διάφοροι recruiters και μου λέγανε έχουμε αυτές τις δουλειές, έχουμε αυτές τις δουλειές. Θέλεις να σε προτιμωτάρουμε για αυτή τη δουλειά και τέτοια, ξέρεις, που δουλεύει πάρα πολύ εδώ στις εταιρείες. Δεν σήκωνα τα τηλέφωνα μέχρι που αποφάσισα ένα πρωί να στείλω μόνος μου μήνυμα και μου λένε προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου εδώ και μία εβδομάδα. Παραλίγο να τη χάσω λοιπόν τη δουλειά, τελικά αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόταση, να αφήσω το comfort της full time permanent, δηλαδή της μόνιμης δουλειάς μου και να πάω σε ένα 9-μήνο συμβόλαιο. Να αμφιβόλω αν θα μπορώ να, αν θα μείνω μετά ή όχι. Και δικαιώθηκα διότι μετά τις 9 μήνες ξαναπέρασα από συνέντευξη για να πάρω τη μόνιμη θέση και την πήρα τη μόνιμη θέση. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έχω γνωρίσει φανταστικούς ανθρώπους, η δουλειά είναι καταπληκτική και σίγουρα το μέλλον διαγράφεται λαμπρό, πιστεύω. Τα περιθώρια εξέλιξης εκεί είναι πάρα πολλά και φυσικά σου ανοίγει περισσότερες πόρτες. Όσον αφορά το κομμάτι stream, παιδιά, όταν ήρθα εδώ ξεκίνησα να στριμάρω περίπου το Φλεβάρι με Μάρτι του 2020. Ξεκίνησα να στριμάρω σε έναν χώρο ο οποίος ουσιαστικά ήταν ένα box room, τα λέμε εδώ, που είναι σαν πολύ μικρά δωμάτια αποθηκευτικού χώρου, ας το πούμε. Δηλαδή έτσι τα χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα ίσως. Σε ένα γραφείο που δεν ήταν καν γραφείο, ήταν τραπέζι κουζίνας. Εκεί, παιδιά, ξεκίνησα να στριμάρω. Στην αρχή ξεκίνησα να στριμάρω με λάπτοπ, με ένα gaming λάπτοπ που είχα και με μία οθόνη. Και μετά σιγά σιγά με το δικό σας το support και με τη δική σας αγάπη και στήριξη ξεκίνησα να αναπτύσσω αρκετά τον εξοπλισμό μου. Στο πρώτο σπίτι που ήμουνα ξεκίνησα να στριμάρω κανονικά όσο μπορούσα με τον εξοπλισμό που είχα πάλι. Μετά είχαμε support από την Asus και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για εκείνη την περίοδο που παραλάβαμε το καινούριο PC μας, το οποίο έχουμε μέχρι και σήμερα, και σε αυτό μεταφερθήκαμε και στο καινούριο σπίτι, όπου το καινούριο σπίτι είχε ένα ολόκληρο δωμάτιο το οποίο το έκανα ουσιαστικά, πήκα επίσημα σε studio streaming από τον Οκτώβριο του 20 και Νοέμβριο του 20 ξεκίνησα πάλι, έκανα το πρώτο stream στο καινούριο studio. Με πολλές περγάμινες πιστεύω. Ξεκίνησε με το rebranding, το καινούριο rebranding. Είχαμε πάρα πολλές αλλαγές. Το community μεγάλωσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι κάναμε φοβερή δουλειά. Είχαμε καινούριες συνεργασίες. Είχα τη συνεργασία μου με το gamelab.gr όπου ανέβαζα διάφορα reviews όπως είδατε κατά καιρούς στο gamelab.gr και στο επίσημο κανάλι του στο YouTube με διάφορα βίντεο. Promotion όπως π.χ. το Far Cry 6 όπου έλαβα και συμμετοχή σε ένα event που έκανε η Ubisoft για το Far Cry 6 εκείνη την περίοδο όπου είχα την τύχη
να δοκιμάσω πρώτος το παιχνίδι και να κάνω επίσημο review πριν την κυκλοφορία του. Πράγμα φοβερό και ήταν φοβερή εμπειρία και μπορώ να πω μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ το GameLab.gr για την ευκαιρία που μου δόθηκε τότε. Όπως επίσης είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο review, ήμασταν από τους πρώτους που κάναμε το πρώτο review για το καινούριο expansion και για το Ace Combat 7 με το Maverick. Μπορείτε να δείτε τα παρακάτω link στο bio, στο YouTube. Και είχαμε και διάφορα άρθρα που γραφτήκαν με reviews κατά καιρούς στο site. Σχετικά, αυτό ήταν σχετικά με την συνεργασία μου με το GameLab.gr εκείνη την περίοδο. Καθαρά στο αρθρογραφικό κομμάτι και στο κομμάτι reviews. Πλέον δεν είμαστε μαζί, αλλά κρατάμε τις καλές στιγμές και αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια του stream. Ξεκινήσα να στριμάρω στα αγγλικά, είχα κατά καιρούς πάρα πολλές παρενέσεις να ξεκινήσω να στριμάρω στην ελληνική γλώσσα, το οποίο δούλεψε μπορώ να πω, αλλά εδώ πρέπει να σας πω κάτι παιδιά. 1η Σεπτέμβρη. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία, 1η Σεπτέμβρη. Και μέσα λοιπόν από αυτές τις αλλαγές στριμάραμε για περίπου 2 χρόνια. Κάναμε 24-ωρο stream, charity stream για τα Children in Need, το Become Players. Και νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα, δηλαδή πραγματικά περάσαμε φοβερά. Πολλά παιδιά supportάρανε με raid, πολλά παιδιά κάνανε support με τα donate τους. Ήταν για τα Children in Need και όλα τα χρήματα πήγανε στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Become Players, όπου δόθηκαν για παιδιά που έχουν ανάγκη από ορφανές οικογένειες ή πάρα πολύ φτωχές οικογένειες εδώ στο UK. Και ήταν πραγματικά μια εμπειρία ζωής το 24-ωρο stream, περάσαμε φοβερά, δεν το είχα ξανακάνει, ήταν και για μένα κάτι πρωτόγνωρο, αλλά παρόλα αυτή την κούραση, την πίεση, να τελειώσει όσο καλύτερα χωρίς προβλήματα το 24-ωρο stream τα καταφέραμε, δεν είχαμε ούτε καν disconnections, δεν είχαμε απρόπτα, περάσαμε φοβερά, γελάσαμε, παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε με την ψυχή μας. Ήταν μία από τις εμπειρίες που πραγματικά εδώ στη Σκωτία μπορώ να πω ότι με μάγεψε, δηλαδή έχει μείνει αποτυπωμένη και θα μείνει αποτυπωμένη για πάντα. Είναι αυτό που λέμε εμπειρία ζωής, lifetime. Για το stream, έτσι, εμπειρίες ζωής μπορεί να έχετε παιδιά πάρα πολλές. Αλλά για το stream, το 24-ωρο stream ήταν ό,τι καλύτερο. Η ζωή εδώ παιδιά στη Σκωτία είναι φανταστική. Οι ρυθμοί ζωής είναι φοβεροί, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, η νοοτροπία των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετική, την οποία εμένα πραγματικά με έχει συγκλονίσει. Είναι χαοτική διαφορά. Εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε πιο open και ευχάριστοι άνθρωποι, μπορώ να σου πω. Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ, ξέρεις, ανοιχτοί και πάρα πολύ να δώσουμε χαρά, να γλεντήσουμε κτλ. Αλλά είμαστε, ως Έλληνες είμαστε Έλληνες. Έχουμε τα καλά μας, έχουμε και τα κακά μας. Το ίδιο και οι Σκοτσέζοι. Απλά οι Σκοτσέζοι μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί. Έχουν πάρα πολύ την ευγένεια μέσα τους. Και επίσης στη Σκωτία, ειδικά αν κάποιος θα σκεφτόταν να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στη Σκωτία για να έρθει για δουλειά, στη Σκωτία δίνει πάρα πολύ βάση σε αυτό που κάνεις, δηλαδή επιβραβεύονται οι κόποι σου. Να πω την αλήθεια μου, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό, ειδικά στο επαγγελματικό κομμάτι, δεν έχεις τις ίδιες ευκαιρίες που έχεις εδώ στη Σκωτία. Στη Σκωτία, αν κάνεις αυτό το extra mile που λέμε εδώ, κάνεις αυτό το extra παραπάνω πάνω στη δουλειά σου, κάποια στιγμή θα σε επιβραβεύσουν. Στην Ελλάδα δυστυχώς απλά το εκμεταλλεύονται, αυτή είναι η διαφορά. Όχι όλοι, αλλά το 90% θα μπορούσα να πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ποιότητα ζωής εδώ πέρα είναι πολύ καλύτερη. Εγκρίνω όποιος θα ήθελε να το δοκιμάσει, παρόλο το Brexit που είχαμε και αυτό, παρόλο το Brexit, το οποίο κάνει λίγο πιο δύσκολη τη διαβίωση για αυτούς που θέλουν να έρθουν τώρα. Έτσι. Για μένα που ήρθα πριν το Brexit είναι εύκολα τα πράγματα, μέχρι στιγμής. Αξίζει να το τολμήσετε παιδιά, το Ηνωμένο Βασίλειο, εγώ μιλάω συγκεκριμένα για τη Σκωτία και για το Εδιμβούργο που είναι μια μαγευτική πόλη, δεν θυμίζει πόλη, κρατάει αυτό το let's say traditional κομμάτι της το οποίο την κάνει μαγευτική. Αν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ Εδιμβούργου και Γλασκόβη, σίγουρα δεν θα πήγαινα στην Γλασκόβη γιατί είναι μια χαοτική πόλη. Εδιμβούργο και πάλι για το πράσινό της, είναι κοντά στη φύση και κρατάει αυτό το
let's say, αρχαίο της, το οποίο την κάνει, της δίνει αυτό τον τόνο το κάτι καταπληκτικό. Η ρυθμή ζωής εδώ πέρα μπορεί να είναι ακριβή, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο και θα επιβραβευτείτε, πιστέψτε με. Όσον αφορά με το στριμάκι, σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω μετακομίσει εδώ. Έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, είχα περισσότερα χρήματα να επενδύσω, να φτιάξω το στούντιο που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και μιλάμε, να έχω όλο αυτόν τον εξοπλισμό και φυσικά να είμαι σήμερα εδώ και να κάνω αυτό το βίντεο για σας. Σίγουρα υπάρχουν θετικά και αρνητικά, υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά. Θα μπορούσα να πω ο καιρός για πολλούς. Σίγουρα είναι πάρα πολύ άκριβη η πόλη, ειδικά το Ενδιβούργο. Οι υπόλοιπες πόλεις εδώ στη Σκωτία συγκεκριμένα, π.χ. η Γλασκόβη, είναι πιο φτηνή σίγουρα, σαν πόλη. Δηλαδή, αντίστοιχο σπίτι που έχω εγώ με 3 δωμάτια, μπορείτε να το βρείτε πιο φτηνά από ό,τι πληρώνω εγώ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ενδιβούργο. Δεν είναι, παιδιά, όλα ρόδινα όσα τα παρουσιάζω, δηλαδή σε θέμα θα έρθω εδώ και θα κάνω σίγουρα ζωή, δεν σας το εγγυάται κανείς. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αν το προσπαθήσεις και έχεις υπομονή και τα καταφέρεις, σίγουρα κάτι θα κερδίσεις από αυτό. Αυτό όσον αφορά τη ζωή, σίγουρα με το stream όπως σας είπαμε έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ειδικά στο κομμάτι των επενδύσεων, έχω επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω σήμερα. Με έχει βοηθήσει και ο χρόνος μου. Έχω πάρα πολύ χρόνο να επενδύσω σε αυτό που κάνω, να δώσω παραπάνω πράγματα για εσάς, να αναπτύξω το content μου. Σίγουρα πολλές φορές μπορεί να μην βλέπετε εσείς πράγματα, στο background γίνονται πράγματα και προσπαθώ να κάνω όσα περισσότερα μπορώ στο χρόνο που έχω. Και παράλληλα με το stream, δηλαδή με τα live που έχουμε και θα έχουμε από εδώ και πέρα συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Μελανό σημείο στο κομμάτι stream ήταν οι τελευταίοι 6 μήνες στους οποίους χάθηκα. Μπορώ να σας πω ότι χάθηκα διότι έπρεπε να περάσω κάποιο χρόνο με τον εαυτό μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να περάσω κάποιο χρόνο με τον εαυτό μου. Το έκανα και δεν το μετανιώνω, το μόνο σίγουρο. Μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα γίνανε κάποια πράγματα που ήταν ωραία, γίνανε και κάποια πράγματα που δεν ήταν τόσο όμορφα. Πιέστηκα ψυχολογικά. Πολλές φορές δεν μιλάς για αυτά τα πράγματα, τα κρατάς μέσα σου, σε βαραίνουνε. Το πάλεψα, το προσπάθησα και μετά από 6 μήνες είμαι πάλι μαζί σας. Τον τελευταίο μήνα ξεκίνησα ξανά τα stream. Είδατε ότι είχαμε καινούρια overlays στο stream μου. Την όλη καινούρια φάση που βλέπετε. Έρχονται και άλλα πραγματάκια. Έχουμε τις καινούργιες συνεργασίες μας με την αγαπημένη μας Dubby και τη NordVPN, τις οποίες μπορείτε να δείτε κάτω στο link και να σαπορτάρετε. Και έρχονται και άλλα πραγματάκια τα οποία θα τα δείτε εν καιρό. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και θα πάρει καιρό για να ξαναεπιστρέψουμε εκεί που είμαστε, αλλά το G3 Community είναι δυνατό και θα επιστρέψουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε εκεί που ήμασταν και ακόμα καλύτεροι. Παιδιά, η ζωή στη Σκωτία, με λίγα λόγια, δεν είναι ούτε τέλεια, αλλά ούτε και άσχημη είναι, μπορώ να πω, όμορφη και πάρα πολύ, άμα δώσεις την απαραίτητη σημασία σε αυτό που κάνεις, μπορεί να γίνει πάρα πολύ εντυπωσιακή και fancy και περιπετειώδης. Αυτά από μένα λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ακολουθήστε τα socials για να βλέπετε πότε είμαι live στο Twitch και φυσικά δώστε αγάπη στη G3 Fam. Galahad out, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Love you all!